Για μπείτε, για μπείτε. Θα δούμε τι θα δούμε σήμερα. Είναι ξαφνικό σήμερα, Δευτέρα. Giga Show Live. Βρήκαμε, πήραμε το Dawn of the Fear που βγήκε για το PlayStation 4 αποκλειστικά από κάτι Ισπανού, του Broken Sight. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα βέβαια, γι' αυτό περιμένω κάποιον να μου επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά. Γιατί ξέρετε, εδώ πέρα σε αυτό το κανάλι. Αλλά νομίζουμε ότι δείχνουμε, αλλά δείχνουμε. Έλα ρε, πού είσαι ρε Γιάννη, για πες, φαίνεται καλά το stream, ακούγεται καλά, παίζει μουσικούλα τώρα. Γιάννη βασίζομαι πάνω σου, στο λόγο σου βασίζομαι. Το game δεν ακούγεται, μην μου λες τέτοια. Ακούω, λοιπόν, είμαστε μαζεμένοι, ώρα να εσείς ακούτε. Πείτε μόνο άμα θέλετε να μεγαλώσω ήχο του παιχνιδιού κλπ. Λοιπόν, το παιχνίδι είναι από κάτι Ισπανούς, από την Broken Sight. Φόρος τιμής, γουστάρουν τα παιδιά πάρα πολύ το Resident Evil και το Silent Hill και το κάνανε μια μίξη. Τι περιμένουμε, tank controls, περιμένουμε στατικές κάμερες, περιμένουμε puzzle, περιμένουμε ψυχολογικό τρόμο, περιμένουμε διαχείριση inventory, ammunition, όλα αυτά που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε τότε. Καλώς, καλώς όσους μπήκανε, έτσι, γεια σου ρε Άγγελε, γεια σου Κώστα. Ναι, γιατί είναι φόρος τιμής, το έχουν κάνει επίτηδες, θα το δούμε μαζί. Εμένα, εντάξει, μόνο η νοσταλγία με κέρδισε και γι' αυτό και το βρήκα και το είπα να το κάνουμε live, για να το δούμε. Η υπόθεση έχει ως εξής, έχουμε τον Άλεξ, ο οποίος είναι ένας τυπάς που έχουν πεθάνει ο πατέρας του και ο τεροθαλός του ο αδερφός και αυτοκτονεί και η μάνα του, η μητριά του. Και γυρίζουμε στο σπίτι, το πατρικό μας μητρικό, δεν ξέρω τι σκατά, να δούμε τι μας έχει αφήσει και λοιπά και λοιπά. Και καταλαβαίνετε ότι μπαίνουμε σε ένα σπίτι το οποίο πλέον είναι διαφορετικό από ό,τι περιμέναμε. Και εκεί αρχίζουμε. Δηλαδή μπαίνουμε μέσα στο παλιό, το πατρικό μας το σπίτι. Ωραία. Αρχίζω. There's no way back now. Απλός ο χειρισμός, κοιτάξτε παιδιά, 4-5 κουμπιά έτσι. Να ξέρετε παιδιά ότι τα αφήνω όλα, να τα βλέπουμε, να διαβάζουμε μαζί και puzzle και λοιπά. Κάνα 2 ώρα και θα κάτσουμε παρέιτσα, οπότε αράξτε. Ωραία μουσικούλα για αρχή. Μάλιστα. Δεν έχετε ήχο από τον gamer, παιδιά. Τώρα. Α, είναι το speaker μου, μαλάκα. Καλά, μα βλέπουμε τέτοια γραφικά τότε, θα την παίζαμε. Για να δούμε, χειρισμός. Εντάξει, δεν είναι τόσο tank. Δεν πάει τετραγωνάκι, τετραγωνάκι. Πάει flow. Οι κάμερες, να. Παπ, παπ. Τι θέλει αυτός τώρα. Σε πορνοστάρ. Βασικά φαίνεται αυτό του Γκάμπριελ Νάιτ τον πρωταγωνιστή.
Μισό. Άμα πάω. Έλα, πάμε, 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 πάμε. Άρα το αργήσαμε. Εδώ δεν σας θυμίζει Resident Evil 1. Κάπου θα σκάσουν τα σκυλιά τώρα, είμαι σίγουρος. Δεν ξέρω, χαίρομαι που βλέπω ξανά αυτό το πράγμα. Με τον ήχο ρε, εντάξει το έφτιαξα. Νάτι και η κάμερα. Γύριζε τη βιλικιά. Νάτο και το πιάνο. Ναι, δεν θα παίξουμε. Δεν γίνεται. Πάντως και ο χειρισμός δεν είναι τάγκ. Ένα εικοσάρικο έχει, Γιώργο, ένα εικοσάρικο έχει στο store. Εμένα μου το κοινώσαμε την εταιρεία και μου το δώσανε. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Δεν πειράζει, Ξτάρα. Γεια σου, ρε Άξελ. Πόσο μου αρέσουν που λαμπυρίζουνε. Όχι, είναι του παιχνιδιού η μουσική. Silent Hill-ίζει η μουσική. Είπαμε είναι μίξη Resident Evil και Silent Hill. Αυτά τα δύο αγαπούνε λέει. Α, εδώ έχει save. Save the game, there are three candles left. Α, σώζεις καντήλια. Άμα σου λιώσει το καντήλι σου, τρία καντήλια. Θα ρίξουμε και αρκετά καντήλια, οπότε δεν σώζουμε ακόμα. Πάμε. Ναι ρε Αντώνη, φαίνεται τίμιο. Για αυτό που θέλουν να κάνουν, έτσι. Λοιπόν, σκάω γιατί θέλω να παίξω. Παζλάκι, σίγουρο. Something missing. Α, είναι εύκολο το inventory. Δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω δει review, δεν ξέρω τι σκατά είναι, πώς είναι το παιχνίδι, άμα είναι καλό ή όχι. Αλλά έχει ατμοσφαιράρα από ό,τι βλέπετε. Για όσους μπαίνουν τώρα, το ιστορία είναι έχουμε τον Άλεξ, ο οποίος έχει πεθάνει παλιότερα ο πατέρας του και ο τεροθελής αδερφός του και μόλις αυτοκτόνησε η μάνα του και γυρίζει στο σπίτι του να πάρει τα μαζί που θα υπάρχοντα. Έχει και τις γραβές, δεν βλέπω αν βλέπετε τις γρίλιες που έχει. Αυτό θέλει μετακίνηση. Δεν κάνει τίποτα. Αυτό δεν του βάλα κάτι. Πάμε. Το θέμα σε αυτά τα παιχνίδια τώρα πλέον είναι όχι μόνο να έχουμε την νοσταλγία αλλά να δουλεύουν όλα και ρολόι. Να πάρουμε αυτό που πρέπει αλλά να δουλεύουν όλα ρολόι. Γεια σου Κώστα μου. Καλώς ήρθες. Locked from the other side. Ανάμνηση. Είχατε και εσείς το συνήθειο που ανοίγατε, πατάγατε παντού χ, μήπως ανοίξει κάτι. First aid, το πήραμε, το τσιμπήσαμε, να το.
Κι άλλη μπλε πόρτα. Να τις θυμάστε, ρε! Οπ! Να το. Την προλάβαμε πριν κλείσει. Χάρτη δεν έχω βρει. Ουφ, το σπαμάρισμα. Όχι ρε, ποτέ. Παιδικό δωμάτιο μοιάζει εδώ. Αργόστιδες πόρτες. Εδώ κάνει save. Ναι. Collect the Jack's letter. Είπαμε, όποιος μείνει μαζί μου, να ξέρετε ότι διαβάζουμε. Χωρίς όπλο. Μας αρχίσαμε. Σας θύμισε κάτι. Τι έγινε εδώ? Fuck, what the hell. Oh. Fucking yeah. Γεια σου ρε Τζονί. Εδώ μπήκαμε παντού. Μπήκαμε παντού, ναι. Πάμε να βαρέσουμε το ζόμπι. Εντάξει, δεν μπορεί να μην τσουτσουρίσατε ποτέ τίποτα από όλα αυτά. Τι το... Το πιστολίδι που σκάσε και λοιπά. Ήταν τσουτσούρισμα τώρα αυτό. Πάμε να το δούμε. Πάρ' τον κάτω. Ναι. Άνοιξε το. Δεν έχει να... θα πρέπει να περιμένω να γεμίσω. Μαλακία. Α, όχι, με το αρένα. Έχει, με το αρένα. Ναι, σήμερα κυκλοφόρησε, παλικάριά. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Εδώ μπήκαμε. Έχουμε βάλει το ένα κομμάτι του παζλ.
Ποιους έχω εγώ, έχω τους άστρους. Και πάμε για ματ. Αυτό πρέπει να πάει. Δεν μπορείς να κινηθείς όταν έχεις το όπλο σηκωμένο. Γιατί το κάνατε αυτό? Δεν το ξέρουμε. Κάποιος ψάχνει κάποιον, ναι. Η Τζέσικα νομίζω είναι η μάνα μας, η μητριά μας. Είναι φόρος τιμής στα Resident Evil και στα Silent Hill. Black Light of Looking for Someone. Τι μουσικάρα που είχε ρε φίλε. Something missing. Τι έχουμε πάρει? Second floor, μας το λέει και από που είναι. Τα καλά με τις κάμερες. Δεν μπορώ να βγάλω την πόρτα. Δεν μπορώ να σταθώ στην πόρτα. Οκ. Α, είναι και άλλη πόρτα από εκεί. Πάρουμε το κλειδί, το μπλε. Να το, πάνω. Αλλά το έχουμε από εδώ. Για να ανοίξουμε τις άλλες πόρτες. Όχι, όχι, έχει δύο επιλογές, Γιάννη. Μία που λέει use και ένα που λέει... Πάμε, μία-μία. Locked from the other side. Να το κάνουμε. Κάτσε! Ωρε πούστη! Μισό παιδιά! Κάτσε ρε δα! Τι πουστιά ήταν αυτό. Αυτά είναι.
Fuck. Καλύτερα από εδώ. Τι γράφει κάπου τη ζωή ρε φίλε. Γεια σου ρε Γιώργο. Μισό ρε guys, μισό. Δάφνη. Δάφνη. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Ωραία Δάφνη. Sorry ρε μάλικη, sorry ρε γάμου, τα αρχιδιά μου σήμερα. Πρέπει να βρούμε πολεμοφόδια. Το live μου δεν βλέπω ρε πούστη μου. Μπορεί να καταλάβει κάποιος που δείχνει τη ζωή. Άρα το μόνο που μας έμεινε από εδώ. Setter. Το βλέπετε. Λοιπόν, πρέπει να παλέψουμε το βλαμμένο αυτό εκεί. Και δεν έχω και σφαίρες. Ου, πέθανε. Όχι, κάνει το νεκρό. Άμα του κόψω το φωτιστικό, θα κάνει κάτι. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν έχω ζωή. Αυτό διάλο. Του φευγάτου η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Καμιά σφαίρα δεν έχει ρε πούστη εδώ.
Αυτό που πήραμε πρέπει να είναι το μπλε κλειδί. Blue mark, ναι. Πάμε κάτω. Πάμε πρώτα σε αυτήν, ναι. Μαλακή έκανα. Ωραίος ήχος έχει πάντως. Πάρα πολύ ωραίος ήχος. Πάμε στην άλλη πόρτα. Γεια σου ρε Μιτσάρα, εγαλαιότη. Είναι το Dawn of the Fear, κάτι Ισπανών για το PlayStation 4 που το βγάλανε. Και είναι έτσι μίξη Resident Evil με Silent Hill. Σήμερα βγήκε, κυκλοφόρησε. Μπράβο, έτσι George γράψε. Πάμε εδώ. Πάμε. Αμμόνια εδώ πέρα. Σιδεράδες. Κάτσε να πάρουμε πρώτα τα πραγματάκια. Έχει save στα κάτι καντήλια. Πάλι καλά μου το θύμισε, πρέπει να κάνω ένα save. Πάνε στο swing machine και μπεις το κάθε bars out, rock metals. Α, πρέπει να πατήσουμε στο πράσινο. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο 50. Αυτό δίνει 15 δίνει. Αυτό δίνει 10. Ωραία. 25. Αυτό δίνει 25 και 15. 25 έχουμε 25. 25, 50. Ωραία. Με αυτά δίνουμε 50. Και αυτό δίνει. Αυτό δίνει 7. 8. Όσο λέει εκεί. Αυτό δίνει 20. Ωραία, ας αφήσουμε αυτό.
20 και είπαμε αυτό. Τίποτα. Το έκανα, δεν το έκανα. Το έκανα. Δεν έχει κάτι. Και τι έκανα. Ναι, το πρώτο του game. Κάτι μου λέει ότι αυτό ενεργοποιούσε αυτό το πράγμα. Αλλά γιατί λέει ότι το service. Γεια σου, Ραντονάρα. Δεν βλέπω ρε φίλε να κάνει κάτι άλλο εδώ. Πατάμε όλα κλασικά, χι. Αυτό θέλει μέταλλο για να το κόψουμε. Φεύγουμε. Τώρα είχα το χρόνο μου εγώ. Λοιπόν, θέλετε να σώσουμε. Πάμε να σώσουμε μία. Εδώ σώζει τα καντήλια, γιατί θα ρίξει αρκετά καντήλια, έτσι το σκεφτήκανε. Έχει πάστερση. Κανίβαλε. Λοιπόν, τι μας έχει μείνει. Πάμε κάτω, πάμε κάτω, που δεν έχουμε πάει. Να δούμε τι έχει κάτω. Όχι από εδώ. Μπερδεύτηκα. Α, ναι, από εδώ. Γεια σου, ρε Τζόρτζ. Πώς και έτσι. Κάτι άσχημο έχει συμβεί εδώ. Το locked. Άρα παπάρια. Καλησπέρα, καλησπέρα στους μπαίνουν. Εδώ αλλάζει μουσική. Εδώ μπήκαμε. Πάντως ο χειρισμός είναι άνετος, να ξέρετε. Εδώ έχουμε μπει. Unlocked. Εδώ τι είναι, α είναι το... το dining room, ναι. Τώρα δεν είναι dining room πια. Πού πάμε, α πάμε να δούμε λίγο και το πιάνο. Μπαγκάκια, μπαγκάκια πολλά. You can use it here. Αυτή την πόρτα ρε πούστη μου, δεν μπορώ να την πιάσω.
και κοσμητική την έχουν. Πήγαμε. Πάμε ξανά εδώ. Είναι και χάρτη. Α, κατάλαβα τι κάνεις. Έλα. Έλα, γιατί το Resident Evil δεν είχε χάρτη, ρε. Θα τους το στείλω σε mail ότι δε, γιατί δεν βάλατε χάρτη. Κάτσε να δούμε πώς το ξέχασα. Όχι, δεν έχει κάτι. Σε DLC ο χάρτης. Πάμε, πήραμε και άλλο κλειδί. Απλώς είναι λίγο random τα κλειδιά, πώς τα χρησιμοποιείς. Δηλαδή, πού να καταλάβω εγώ ποιο πόρτα ανοίγεται ο... Όχι. Ναι, μπορεί να το βρει μετά, όντως. Τσπλόκτ, πάμε πάνω. Τι έχει τώρα. Locked from other side. Όχι ρε, τα Resident θέλανε τα Resident όπως γίνανε τώρα, το 2. Αυτό ζητάγαμε κιόλας εμείς από τότε που βγάλανε το 5 και το 6. Και τώρα δεν ανοίγει κανένα. Πάμε έξω. Ναι, έχουν κάνει καλή δουλειά στη μουσική. Δύο κιόλας. Ελάτε, ελάτε. Δεν χαλάω σφαίρες τώρα σ' αυτούς. Ακούω πολλά βήματα. Πρέπει να βρω σφαίρες. Έλα έξω. Ο! Α, ωραία. Καλή συνέχεια ρε. Όλα αυτά για να κάνουμε... Φέρεζε που στην... Πάμε ξανά.
την άλλη πλευρά, γιατί από εδώ έχουν μαζευτεί πολύ. Γεια σου ρε Νικόλα, γεια σου ρε φίλε. Λοιπόν, πού ήμασταν? Έγινε Χριστάρα, ευχαριστώ ρε φίλε. Πάμε να δούμε τι έχει από την άλλη πλευρά. Έτσι. Ωραία πως. Ναι, υπάρχει του Μουέρτου με να βάλεις και εμένα, ναι. Κάτσε να το έχουμε το τέτοιο. Το έχουμε πάρει το χέρι, ωραία, πάμε. Αποδημήσαμε κύριε, αποδημήσαμε. Φύγαμε κατευθείαν τώρα. Όχι από εκεί, μωρέ. Να πάρουμε το κομμάτι και να φύγουμε, να ανοίξουμε την πόρτα, να κάνουμε τον κύκλο. Για να έρθουμε στην πόρτα, στη βιβλιοθήκη και να το βάλουμε. Για να ανοίξει η πόρτα. Έλα. Γίνεται κόκκινο το ημερολόγιο όταν είσαι πολύ χάλια. Ήταν ένας ασφαλιστής. Πάντως τα ζώα ψοφάνε πολύ εύκολα. Ωραία, τώρα μπορούμε να έρθουμε από εδώ. Πάμε να ανοίξουμε την πόρτα.
πόρτα ήταν. Ναι, στην βιβλιοθήκη. Πολύ εύκολα προφανώς. Δύο σφαίρες και δεν έχει level να διαλέξει επίπεδο δυσκολίας. Α, θέλει και άλλα. Ναι, εδώ θέλει περισσότερα. Πού τη βρήκα, α, πόσα θέλει. 1, 2, 3. Ωραία, κλασικά. Ωραία, πάμε ξανά. Τώρα που άνοιξαμε και την εξώπορτα από εδώ. Σηκώνεται, απλώς του ρίξα μαχαιριά. Γεια σου ρε Γιάννη. Έλα. Έλα. Πώς είστε. Δύο. Να τις παταλήσω ή να τους περάσω. Δεν ξέρω τι έχει εκεί μέσα. Solvent. Αχ, για τις κλειδώσεις. Τι θα ξεσκουριάσουμε τώρα. Τόσα χέρμπε έχει εδώ ρε πούστη, να πάρουμε τίποτα. Τι δεν έχουμε δει ακόμα. Εδώ ήρθαμε. Εδώ έχουμε πάει σε όλες. Κάτω δεν έχουμε πόρτα ανοίξει. Εδώ δεν ανοίγει, είναι blocked. Ναι. Εδώ δεν είχε φως πριν. Καροτσάκι θα σας πάω. Πάνω. Πάμε πάνω. Α, και κάπου δεν είχε ένα κωδικό ρε παλικάρια. Πάνω να σώσω.
έχουμε πάει. Dining room. Δεν ράνω. Αστεία πράγματα τώρα, ρε φίλε. Τι πήραμε. Α, το dissolve paint. Πού να τη βάλουμε την πογιά όμως. Κάποιος πίνακας paint. Τα βήματα, τα αργόσυρτα. Ρε πούστη. Γεια σου ρε Χάρη. Τώρα πρέπει να πάμε στο εκεί πέρα ρε πούστη. Αυτό δεν το έχουμε πάρει. Έχει κολλήσει. Ευκαιρία. Ευκαιρία. Καριολίνο, ξεκόλλησα. Πήγα να το παίξω μάγκας ρε φίλε. Πήγα να το παίξω μάγκας. Α, paint. Α, ναι, εδώ τον δω τον κωδικό ρε φίλε. Περίμενα να δω τον κωδικό, το βρήκα. Θα δω τον κωδικό εδώ.
59-86. Προκυνήστε. Αυτό το σκέφτηκα και εμένα ότι μου θυμίζει Alone in the Dark, ρε φίλε. Explosives. Τι να τα κάνω τα explosives. Και είναι πολύ straightforward παιχνίδι. Κάνεις πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν έχει να πας με συγκεκριμένη σειρά. Δεν έχει να πας με ποια σειρά θέλεις. Πας πολύ συγκεκριμένα. Explosive, να πάμε 100. Κάτι μου λέει ότι χρησιμοποιούμε στα σανσέρ αυτό. Προβολήσεις. Εσείς εδώ δεν είχε τίποτα. Δεν πήραμε τίποτα, θυμάμαι, από εδώ. Πάνω. Πάνω δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Κάτω δεν ανοίγει τίποτα. Πάμε έξω από εκεί. Δεν έχει κάτι, ρε φίλε. Α, ω, το θυμήθηκα. Έλα εδώ. Κάτι μου λέει ότι πρέπει να πάω εδώ. Έχει. Πείτε ρε τίποτα, καμιά ιδέα. Πού άλλου ήταν εδώ. Στο μπαλκόνι. Δεν είχε όμως κάτι εξάμει.
Ναι, αλλά δεν είχε εξάμεινο κάτι να βάλω. Και καλά πρέπει να βγούμε έξω. Για να πάρουμε τα δύο αντικείμενα που γυαλίζουν. Αυτό που έπεσε από το ζόμπι, από το μπαλκόνι, και άλλο ένα που βλέπουμε στο διάδρομο. Ένα είναι στο dining room. Στο διάδρομο εδώ, πριν που ήμασταν στο διάδρομο, όχι, δεν πάει προς, εδώ πάει προς τα πάνω. Μισώ να πάω εδώ πέρα που στο dining room και στο... εκεί που γυάλιζε στο παράθυρο. Εδώ έχει ένα ζόμπι. Ας τον άρθει. Εδώ μήπως μπορώ να κάνω κάτι. Τα δύο τα ζόμπια, αλλά δεν έχω να τους... δεν έχω να τους... Γεια σου ρε Πλοκάμι. Έλα αδερφέ, πας και βοηθήσεις. Τώρα πήρα ένα explosive. Πού στο διάλο να το βάλω. Μην πείτε. Το πήρα από εδώ. Να μπαίνει εδώ. Μπα. Να αντινάξω το γραφείο μου. Μπα. Εδώ πέρα μετά σκέφτηκα ρε φίλε, αλλά... κάνει τίποτα. Το σανσέρ δεν κάνει, κάτω δεν κάνει, πάνω δεν κάνει. Πόρτα εδώ δεν κάνει. Ναι, έχει, είναι το σανσέρ ρε, είναι το σανσέρ. Πήγα να πάω στο... νόμιση, εγώ αυτό σκέφτηκα ότι θα ανατινάξει το σανσέρ για να, μπει, να έχει πρόσβαση, ξέρω. Τι πιο λογικό. Εδώ αυτό, αλλά... αρχή. Ποια λες ρε. Μανιέρα λες, ε. Πάμε μπανιέρα. Γιατί παρά είναι, καλά να μου πεις, ίσα για να πάω να ανοίξεις από την άλλη πλευρά σας την έχει. Και αυτό το puzzle που έλυσα εδώ, τι ήταν ρε φίλε. Αυτό
το γαμμένο το πάζλ που έδωσε εδώ πέρα, τι ήταν με την ενέργεια. Τι έχει εδώ. Μπανιέρα, λοιπόν. Πάμε μπανιέρα. Τίποτα. Μια κοσμητική. Substance. Κρατική ουσία. Πού μπορεί να τα χρησιμοποιήσει αυτή είναι. Δεν μπορεί να πείτε και στο YouTube. Να μου βοηθήσετε. Τι δεν καταλαβαίνω, τι δεν βλέπω ρε πούστη μου. Έλα ρε Άγγελε, μια χαρά είναι το παιχνίδι. Μας έχει... Εδώ δεν έχει τίποτα, καλά δεν πάω στην άλλη ναι. Λοιπόν, πάμε ξανά άλλη μια γύρα. Κάπου έχεις δίκιο κάπου. Δεν άκουσα κλάμα μωρού. Την πόρτα μάλλον θα άκουσες.
Α, έλα, με ακούτε τώρα. Λέω κάτι μας λείπει από το εκρηκτικό και μάλλον το detonator. Και πού θα βρούμε detonator, ο ΑΕΟ? Καλά, μπορεί να το έχει και νωρίτερα, μωρέ. Τι ψάχνουμε? Τι να κάνουμε, ψάχνουμε. Εδώ λύσαμε ένα παζλ. Το οποίο δεν κατάλαβα τι έκανε. Και δεν νομίζω και εσείς να καταλάβετε τι έκανε. Ο σκύλος μου είναι σε έξαλλη κατάσταση. Για δες εκεί που είναι η σάπια, το έχει πρώτη πόρτα αριστερά, έχεις μπει. Εκεί που είναι η σάπια τύχη. Πού είχες άπιους τείχους εγώ? Εδώ πέρα είναι η μόνη πόρτα που δεν έχω μπει. Εδώ είναι όλες κλειδωμένες βασικά. Ναι, τώρα όμως έχω κολλήσει άσχημα και δεν μου αρέσει αυτό. Αυτή την ανοίξαμε, ρε φίλε. Τα ντουλάπια. Ποια ντουλάπια είδες τώρα εσύ? Παιδιά, ό,τι έχει εξάμην μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν ξέρω πώς έρχεται. Κοίτα εδώ τώρα. Κάτι γίνεται με το ασανσέρ, παιδιά. Κάτι δεν υπάρχει περίπτωση. Να ρίσαμε γρίφο και να μην ξέρουμε τι είναι αυτό ο γρίφος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι γίνεται. Κάποιος που είναι καλά. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Τι μαλάκα.
Δεν έχω και σφαίρες, να σκοτώσω αυτά τα δύο τα ζόμπι που μου σπάσουν τα νεύρα. Να δω να το εξερευνήσω με την ησυχία μου το δωμάτιο. Αποδημήσαμε. Λοιπόν, μισό. Δεν είχε dodge, ρε. Εντάξει, τουλάχιστον ήταν σαν να μην παίξαμε τόση ώρα. Α, δεν έχουμε που κάνουμε αυτό, εντάξει, τίποτα. Klein Mine. Δεν πρόλαβα, ρε, δεν πρόλαβα, σου λέω. Δεν δούλευε, θα λέγει ο Δεστούνης. Δεν δουλεύει! Έτσι θα λέγει ο Δεστούνης τώρα. Εντάξει, αυτή η πόρτα δεν ξέρω τι είναι. Δεν μπορώ να μπω μέσα σε αυτή την πόρτα. Δεν είναι σαν να μην υπάρχει, είναι διακοσμητική. Την βάλαμε απλά να υπάρχει. Δεν μπορεί να κάνει κανένα interact. Ωραία. Πάλι στα ίδια. Γι' αυτό υπόθεσα να τους σκοτώσω με την ησυχία μου, αλλά δεν έχω σφαίρες. Λοιπόν, πάμε άλλη μία, να τους φάμε. Let's do this. Μήπως δεν πήρα κάτι, let's do this. Το ένα θα το φάμε σίγουρα. Το έχουμε. Έχουμε δύο σφαίρες και με μια μαριά έφυγε. Αν για να το πετύχουμε. Οχ. Τι πούστια παίχτηκε. Τι locked λέει ρε. Τρελάνεζε πως το. Μη μου λες τέτοια. Εδώ πέρα γιατί δεν μπορούμε να μπούμε να κάτι να κάνουμε, ένα interaction, κάτι. Να πάρουμε το κλειδί το γαμημένο. Και εδώ πέρα είναι άλλοι δύο που είναι για σκότωμα. Το συντριβάνι δεν το έχω κουμπίσει καθόλου. Έκανα QTE.
To me, δεν πες μου τώρα ότι έχουν πεθάνει αυτοί μαλακισμένα. Λοιπόν, βρήκαμε και μπαγκάκι, έτσι. Θα το στείλω στο mail. Εδώ πέρα μου ήταν κλειδωμένη η πόρτα, δεν την έχω ανοίξει. Εδώ πέρα λογικά θα βρούμε κάτι για τα explosives. Γεια σου ρε παλικαρέ. Τραγωδία. Ναι ρε Άγγελε, καλή συνέχεια και σε ένα καλό διάβασμα. Κάποια εδώ πέρα να βάλω. Όχι ρε πούστη. Πού ήταν αυτό? Γαμημένο στατική κάμερα. Όχι ρε φίλε. Τυχαία ρε, άλλαξε κάμερα, τυχαία. Έπρεπε να φύγει ο Άγγελος για να γίνει. Ρε, δεν θα το βλέπα άμα δεν άλλαζε κάμερα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Πηγάδι, σε πηγάδι κατουρίσαμε. Δεν έχουμε σφαίρες. Εδώ είναι Silent Hill. Δεν ξέρω γιατί ήρθα εδώ. Αλλά πήρα σφαίρες. Να πάω να κατέβω. Να σε κάνω και το voice over.
Τσιμπούσια. Τσιμπούσακια. Τι σκηνικάρα είναι εδώ. Μπός. Μπός. Εμείς θέλουμε αυτό εκεί κάτω. Μονόχητος. Ρε φίλε, το μόνο μαλαγιά που δεν μου αρέσει είναι που δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι η κατάσταση της υγείας μου. Μέτρια, καλή, κακιά, πεθαίνω, ψοφάω. Ανοίγει και αυτή εδώ, ε. Πάμε από εδώ πρώτα. Αρχίδια ανοίγει. Speedrunner το έχω κάνει. Κάνω skip τώρα. Πάμε άλλη μία. Πριν κατέβω να δοκιμάσω εδώ το... Εδώ αυτή. Ανοίγει, ωραία. Τίποτα. Τι είναι αυτό όλο αυτό? The spirit of the deceased will be guided by Anubis before a seizure card. Anubis will extract the head and will put it on the scale. Πρέπει να βγάλουμε την καρδιά του δηλαδή. Εκεί κάτω πρέπει να πάμε. Λογικά να πατήσουμε το κουμπί. Πότε με χτύπησε? Thank you.
κάνει ακριβώς. Α, πρέπει να φύγω ρε φίλε. Τώρα κατάλαβα. Ναι, αυτός είναι ο Άλεξ που χειριζόμαστε. Τώρα κατάλαβα τι να κάνεις. Αυτός είναι ο Άλεξ που χειριζόμαστε. Και έχει πεθάνει παλιότερα ο πατέρας του και ο ετεροθενός του αδερφός. Σαν το κλερικ μπίστη, μπράβο. Και έχει, μόλις αυτοκτονήσει, έχει αυτοκτονήσει η μητριά του, οπότε και πάει σπίτι του και καλά να μαζέψει ό,τι, είναι να, ό,τι έχει απομείνει. Και συναντά αυτό το τρελόσπιτο, τέλος πάντων. Λοιπόν, κατάλαβα τι πρέπει να κάνεις. Γεια σου λέει Holy Radiohead. Και Holy και Radiohead. Όπως είπαμε, του φευγά του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Φύγαμε. Πάντως, επειδή δεν είναι ακριβώς fine control, είναι πολύ πιο εύκολο να το χειριστείς. Έτσι, έτσι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Κάνω skip. Παίρνω καραμπίνα. Λοιπόν, πρέπει να το σύρω από εδώ. Να πάρω τα shotgun shells που θέλω και να φύγω από εκεί, να πατήσω το κουμπί ώστε να περάσω κάτω, να προλάβω να περάσω από κάτω από εκεί και να ανέβω τις σκάλες. Αυτό κατάλαβα. Όχι ρε εξωτερικό. Εντός είμαι, εντός Ελλάδος. Άλλη μία. Να ανέβω πάνω, να τον πυροβολήσω. Και μαυρίσαν όλα. Ξέρεις τι να κάνω. Ναι, πρέπει να καταλάβω τι θέλει. Να θέλει να τον πυροβολήσω και να πατήσω το κουμπί. Που είναι ο Χαράλαμπος Ορφανίδης. Α, νόμιζα ότι λέγει Μαρία. Μάρτα. Ναι, αλλά είναι πολύ πιο ψηλά από το κοντέινερ, φίλε αυτός. Το κοντέινερ μάλλον είναι πιο ψηλά από αυτό, ναι. Thank you.
Λοιπόν, για αρχή θα πάρουμε τα shotgun shell. Πού να τα κάνεις όλα αυτά? Ναι βρε, αυτό κατάλαβα, ότι πρέπει να πέσει το κοντέινερ κάπως, αλλά πώς θα πέσει? Λοιπόν, έχουμε χρόνο να σκεφτούμε. Όπως και στα Souls, πήγαινε γύρω στα πόδια του. Και πριν βάρεσα 2, θα μου δείξει το... Α! Στις 2 ακινητοποιείται! Στις 2 του φακιάς ακινητοποιείται. Άρα πρέπει να το φέρω εδώ. Κόλλησε. Πρέπει να το φέρω εκεί πέρα που λέμε. Έλα, μία και τον περάσαμε. Γιατί πρέπει να πατήσω το κουμπί, αλλά πρέπει να τον κινητοποιήσω στο σωστό σημείο. Και με τις 2 τυφικές λαχανιάζει, οπότε αυτό είναι το σημείο. Είναι και τα χειρισμός λίγο που είναι λίγο, το κάνει λίγο... tragic. Λοιπόν, παίρνουμε τις σφαίρες, το φέρνουμε, το τραβάμε από την άλλη πλευρά και το σταματάμε με 2 με τουφεκές και πατάμε κουμβί. Easy. Ναι, γαμάνε εδώ πέρα το σκηνικό. Χωρίς να κάνω τίποτα πέθανα. Αγαπημένο μου παιχνίδι, σε συχαίνομαι. Τώρα καταλαβαίνετε γιατί προχωρήσαν τα παιχνίδια μπροστά.
μεταξύ μπαίνεις κατευθείαν και καταλαβαίνεις ότι έχει boss εδώ. Πρέπει να του ρίξω μία. Έλα, μία τελευταία, μία τελευταία. Μία τελευταία. Πρέπει να του ρίξω μία όταν πάρω τις σφαίρες και άλλη μία για να προλάβω. Γιατί δεν προλάβω να γεμίσω. Το πρόβλημα ήταν πριν το κατάφερα και απλώς ακούμπησα πάνω του και με σκότωσε. Το έχουμε, το έχουμε. Δεν θέλει αυτό ρε, θέλει δύο καραμπινιές, αλλά πρέπει να προλάβεις. Και να το βάλεις στο σωστό σημείο. Να το βάλεις... Για να το χτυπήσεις στο κοντέινερ. Αυτό θα πάρω μία τώρα. Μανόχητος. Μπορώ να κάνω και κάτι άλλο που σκέφτηκα όμως. Μια χαρά είναι το παιχνίδι, εμένα μου αρέσει. Αυτό που λένε, αυτό που θέλουν να κάνουν, το έχουν πιάσει. Πάμε. Τελευταίο. Άλλο ένα γύρο. Το έχουμε. Όχι. Όχι. Έλα, το βγάζουμε και κλείνω. Έλα ρε. Έλα ρε Γιώργο. Τόσο μου θάρρος. Λοιπόν, ακούστε τα κάνουμε. Τακτική 4-4-2. Παίρνω σφαίρες, ανεβαίνω πάνω σκάλες, του ρίχνω μία, να είμαστε σίγουροι. Κατεβαίνω και του ρίχνω άλλη μία. Παράσκοσο speaking. Ωραία.
fuck me. Τίποτα δεν έγινε. Με έχει χτυπήσει τώρα. Ωραία, πήρε, δεν πήρα το γεμιστήρα. Λες. Απογοήτευση. Πάω να πατήσω δύο φορές το κουμπί, λοιπόν. Και αν δεν πετύχω το αυτό, θα τους λούσω. Θα τους λούσω. Αυτές είναι οι μαλακίες. Θέλετε να κάνετε ένα ωραίο game όπως παλιά, αλλά φτιάξτε αυτά που πρέπει να φτιάξετε. Please. Λοιπόν, παίρνουμε shotgun shells. Ανεβαίνουμε πάνω, του ρίχνουμε μία, κατεβαίνουμε κάτω, του ξαναρίχνουμε, πατάμε κουμπί, μόλις φτάσουμε πάνω, ξαναπατάμε. Κόλλησε στα πτώματα. Ρε, δεν είναι. Δεν στηρίζεται στα τωρινά γραφικά. Αυτό θέλει να πει αυτό που γουστάρανε τα Resident Evil και Silent Hill, αλλά φτιάξτε με την αισθητική τα, αυτά που γουστάρετε, τις αντικές κινήσεις που γουστάρετε, τα tank controls, βάλτε ό,τι γουστάρετε, τους γρίφους όπως γουστάρετε, αλλά να δουλεύουν όλα άψογα. Δεν μπορεί να έχει ακόμα και την αθλειότητα των boss fights. Γιατί έχουμε δει και πόσα Resident Evil τι αθλειότητα είχαν. Τι? Ναι, ναι, ψήσου τώρα. Yeah.
Τέλος. Λοιπόν, εδώ άντεξα. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Δεν παλεύεται το boss fight, δεν παλεύεται, δεν ξέρω τι, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, έχει θεματάκι το boss fight. Γενικά, εντάξει, θα βρείτε κάτι, όσοι γουστάρετε τα παλιά τα Resident και το Silent Hill, θα βρείτε κάτι, είμαι σίγουρος, και εγώ θα βρω και θα παίξω. Και θα βγάλω και ένα απόρριμμα στο τέλος. Ελπίζω να βγάλετε κι εσείς. Άξιζε να του κάνουμε ένα live, αφού να δούμε αν υποσχέθηκε αυτά που υποσχέθηκε. Ελπίζω να περάσετε καλά. Εγώ πέρασα καλά πάντως. Ναι, αυτό μου και πρώτο boss fight έτσι. Τέλος πάντων, θα το ψάξω λίγο παραπάνω να δούμε πως, τι έχει γίνει και τι έχει παίξει. Ο χειρισμός καλός είναι και είναι καλύτερα που δεν είναι tank control. Είναι όπως τα παλιά, αλλά είναι πιο ανάλαφρος, πιο flow. Δεν έχει τετραγωνάκι, τσουλάει. Μια χαρά θα περάσετε όσο το παίξετε μόνοι σας. Έχει διάφορες μαλακίες. Ας πούμε, δεν θα ανακαλύπταμε ποτέ το διάδρομο, άμα δεν δέησε η κάμερα να αλλάξει. Για να προχωρήσουμε το game εκεί με τα explosives. Λοιπόν, ευχαριστώ που κάτσατε μέχρι τώρα. Να είστε καλά. Ραντεβού σε επόμενο stream, σε επόμενα live. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη. Ευχαριστούμε για όλα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Θα παίξει κονσέρβα. Γεια χαρά.